Αντώνη Τριφύλλη. Γεια σας. Θέλω να ευχαριστήσω εγώ με τη σειρά μου αυτά την πλούσια σε γνώση και εμπειρία που μας μεταφέρατε ο κ. Μαΐστρος και ο κ. Γούπιος και ο κ. Γούπιος, αλλά και ευχαριστήσω και τη διανέωση που μας είχε προετοιμάσει γι' αυτό. Ήθελα να σας πω μια εμπειρία μου σε σχέση με αυτό που λέω κατά καιρούς, ότι υπάρχει και κάτι πονηρό σε αυτές τις εξελίξεις, στις προσπάθειες που γίνονται από το δημόσιο. Όπως γνωρίζετε περισσότερο από εσάς, έχω κάνει στις Βρυξέλλες. Στις Βρυξέλλες, λοιπόν, προέβηλσε αγοροπληξία, ώρα μάλλον, ενός σπιτιού κατά τη διάρκεια της θητείας μου. Δεν χρειάστηκε να κάνω απολύτως τίποτα. Μόνο ο συμβολιογράφος τα έκανε όλα. Κανείς άλλος δεν χρειαζόταν να μπει για να γίνει η αγοροπολισία. Με αποτέλεσμα, φυσικά, και τα έσοδα να αυξηθούν για το κράτος και για το βελγικό κράτος και βέβαια εγώ να κάνω τη δουλειά μου πολύ γρήγορα. Αντίθετα με αυτό, και πάλι λέω του πονηρού, στην Ελλάδα αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Έχουν κολλήσει σε απίστευτες λεπτομέρειες. Για παράδειγμα, το οποίο και αυτό είναι προσωπικό. Για ένα κτίριο 1.100, μέσα στο κέντρο της Αθήνας, 1.100 τετραγωνικών, υπάρχουν 5,5 τετραγωνικά, τα οποία για κάποιο λόγο στο παρελθόν δεν ήταν νομιμοποιημένα και καθυστερούν επί μήνες, για να μην πω επί χρόνια, την αγοροπολισία του κτίριου. Αυτό και μόνο ήθελα να σας πω και πάλι να σας ευχαριστήσω. Α, και πρέπει να πω ότι έχει πέσει γραμμή και θα πρέπει να βγω, γιατί δεν ξέρω αν θα μπορέσω να επανέλθω. Έχει πέσει γραμμή του τηλεφώνου. Ούτως ή άλλως θα λάβεις άμεσα τις απαντήσεις ή το σχολιασμό, οπότε... Η γραμμή, από ποιο κόμμα έρθει η γραμμή, έχει πέσει. Εγώ απλώς θα ήθελα να πω ότι πραγματικά έχει δίκιο ο κ. Τριφύλλης. Πράγματα θα μπορούσαν να έχουν προβληθεί, αλλά θυμίζω ότι η χώρα δεν έχει ούτε κτηματολόγιο, δεν είναι ευθύνη της υποδιοίκησης, δεν έχει ούτε πολεοδομικά σχέδια. Δεν έχει ούτε χώρο ταξικό. Δηλαδή, λείπουν όλα τα βασικά εργαλεία πραγματικά για να απλοποιηθούν πάρα πολλά πράγματα. Δεν μου απαντήσατε. Δεν θα συμπληρώσει κάτι ο Πάνος. Δεν μου απαντήσατε. Δεν έχω να πω κάτι. Όχι. Εγώ πιστεύω ότι γίνεται εκ των πονηρού αυτό το πράγμα. Υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά το κράτος, αν θέλει τη δημόσια διοίκηση, θα πρέπει αυτό να το ξέρει. Όπως το έκανε σε πολλές περιπτώσεις. Αλλά και στην πολεοδομία. Και στη μεταβίβαση των ακινήτων βλέπει. Στην πολεοδομία μιλάω, τίποτα δεν έγινε. Και στην πολεοδομία και στη μεταβίβαση ακινήτων βλέπει αν έχει πληρωθεί ή όχι το ΤΑΠ για τα προβλήματα που υπάρχουν σε κάποιους Δήμους. Δεν θέλω να πω και εγώ σε περιπτώσεις. Προφανώς υπάρχουν. Το θέμα είναι με ποιον θεσμικό τρόπο η πολιτεία παρεμβαίνει και λύνει τέτοιου είδους προβλήματα. Και ποια εργαλεία διαθέτει. Αντώνη, αν λύναμε το πρόβλημα αυτό, θα είχε καταργηθεί ο διαμεσολαβητικός ρόλος αυτών που ζητάνε την ψήφο μας. Μάλιστα. Γεια σας, σας αφήνω για την ώρα και θα προσπαθήσω να ξαναμπω αν τα καταφέρω.